Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και έχω μαζί μου τον καθηγητή οικονομίας, τον κύριο Κώστα Μελά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μιζάνη. Για να ρίξουμε μία άλλη ματιά, διαφορετική από των πολιτικών σε σχέση με τις εξελίξεις. Τι λένε οι δικές σας πληροφορίες καταρχήν για την επικείμενη συμφωνία? Κοιτάξτε, δεν έχω ιδιαίτερες πληροφορίες, αλλά από ό,τι φαίνεται και από τις δηλώσεις όχι των κυβερνητικών παραγόντων μόνο, αλλά και από τη μεριά των θεσμών, ας πούμε έτσι, των δανειστών, φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα και φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να κλείσουν την τεχνική συμφωνία. Και από εκεί και πέρα. Staff level agreement το λέμε στα ελληνικά πια. Ναι, αυτό, ναι, την τεχνική συμφωνία. Το staff level agreement, έτσι όπως το λέμε στα ελληνικά. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσει η κατάσταση, οι εξελίξεις όπως έχουν δρομολογηθεί. Το θέμα του χρέους. Αυτό είναι το κύριο, αυτό θα σας ρωτούσα και εγώ. Πού πηγαίνει αυτό? Πηγαίνει όχι στις ελληνικές καλένδες, αλλά πηγαίνει μετά τη λήξη του προγράμματος. Μήπως πηγαίνει στις γερμανικές καλένδες? Ναι, νομίζω ότι το μεγάλο θέμα είναι ότι ο συμβιβασμός, αν θέλετε, ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Γερμανία, νομίζω ότι έχει επέλθει. Θα υπάρχει μια περιγραφή. Εξάλλου ξέρουμε ποια είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, δεν είναι κάτι νέο. Απλώς θα υπάρχει μια περιγραφή και μια υποσχετική ότι αυτά θα αρχίσουν να τα συζητάνε ή εν πάση περιπτώσει να τα ποσοτικοποιούν με τη λήξη του προγράμματος. Επομένως, ναι, με τη λήξη του προγράμματος. Τον Αύγουστο του 18 δηλαδή. Ναι, νομίζω μετά το 18. Να τα συζητάνε. Άρα μπορεί έχει βάση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ψηφίζω τα μέτρα, αλλά θα τα εφαρμόσω μόνο εφόσον μέχρι τότε έχει δοθεί και πρόταση για το χρέος. Ναι, σύμφωνοι, έχει μια βάση, αλλά το θέμα είναι ότι οι παρεκούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν όλοι ότι κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να επέλθει καμία αναδιάρθρωση του χρέους, τουλάχιστον με τις σημερινές συνθήκες και τους συγκεκριμένους πολιτικούς συσχετισμούς δύναμης μέχρι το 2022. Το 2022 είναι η ημερομηνία που λήγει περίοδος χάριτος των προηγούμενων δανείων. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι τα πρωτογενή πλεοντάσματα σίγουρα μέχρι το 2020, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι για μια πενταετία το 2022 εκεί πάει η χρονολογία, θα έχουμε τα ίδια πρωτογενή πλεοντάσματα. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία θα συνίσταται σε επιμήκυνση των δανείων, θα δούμε αν μπορεί να υπάρχει ένα σταθερό επιτόκιο. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα σταθερό επιτόκιο. Θα επέλθει μετά το 2022. Το λέμε εμείς, μείωση του χρέους κτλ. Μια αναδιάρθρωση, όχι μείωση. Μείωση σε παρούσες αξίες, όπως το λέμε στην οικονομία. Τι θα σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα των ανθρώπων? Κοιτάξτε, για την καθημερινότητα των ανθρώπων, για το 2022 είναι πολύ μακριά. Για το 2020-2022 είναι πάρα πολύ μακριά. Σημαίνει απλά. Άρα μέχρι τότε τίποτα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι τίποτα. Μέχρι τότε λοιπόν. Ναι, τίποτα. Νομίζω ότι δεν θα επέλθει κάποια αλλαγή. Αλλά ας δεχθούμε ότι η αναδιάρθρωση του χρέους είναι και ένας εθνικός στόχος μείζων. Τι θα σημαίνει από εκεί και μετά? Κοιτάξτε, μετά το 2022. Η αναδιάρθρωση του χρέους θα σημαίνει ότι θα απαλύνει σε ένα μεγάλο βαθμό το βάρος των δανείων και το βάρος της χρηματοδότησης, δηλαδή των τόκων που πληρώνουμε. Επομένως, αυτό τότε προς τι τα μεγάλα πλεονάσματα? Έχει μεγάλη σημασία. Τα πλεονάσματα, τα μεγάλα πλεονάσματα μέχρι το 2020 ή 2022, όπως λέω, δηλαδή για μια τριετία ή πενταετία, δημιουργούν τη δυνατότητα να υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους σύμφωνα με το παρόν σχέδιο. Ναι. Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει ως τεχνικός σύμβουλος, το επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται κανένα απόψη μου να δώσει φράγκο στην ελληνική κυβέρνηση με χρηματοδότηση. Θα συμμετάσχει ως τεχνικός σύμβουλος και η μελέτη που έχει κάνει για τη βιωσιμότητα του χρέους που υπάρχει μέχρι τώρα απαιτούνται μάλλον πρωτογενή πλεονάσματα αυτής της τάξης. Γι' αυτό χρειάζονται
και απαιτούν αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν μου βγαίνει συμπέρασμα ότι αυτό μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, ας πούμε, ο οποίος με ρωτάει εδώ πέρα, η κυρία Μαρία από τον Γκίζη, πότε θα δώσουν τα εφάβαξ. Αυτά που ενδιαφέρουν. Γιατί καθυστερούν τα εφάβαξ και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτά εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτά. Όχι εξειδικευμένα. Λέω ότι δεν αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων τελικά αυτά. Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα τα οποία γίνονται και σε μακροοικονομικό επίπεδο εμέσως. Αφορούν και τους ανθρώπους. Βεβαίως δεν τους αφαιρούν άμεσα. Mm. Έτσι. Αν παραδείγματος χάρη μειωθούν οι τόκοι τους οποίους καταβάλει το κράτος, υπάρχει ένα περιθώριο δημοσιονομικής ελευθερίας. Άρα υπάρχουν λιγότερα χρήματα να δοθούν για τους τόκους και μπορούν να δαπανηθούν για άλλες δραστηριότητες. Mm. Άρα υπ' αυτήν την έννοια υπάρχει μια θετική επίδραση, ας πούμε, στην κοινωνία. Όχι στον καθέναν ατομικά, αλλά στην κοινωνία. Απλά υποθέτουμε ότι εάν βελτιωθεί η κατάσταση συνολικά στην οικονομία, τότε θα ωφεληθούν και τα άτομα. Θα αρχίσει σιγά σιγά ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες να βελτιώνονται. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ μακριά. Προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής φαινόμενο. Δηλαδή, σε ποια οικονομία πάμε, σε ποιο οικονομικό υπόδειγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε. Πάμε σε ένα υπόδειγμα όπου οι αμοιβές εργασίας και με τα νέα μέτρα που θα παρθούν από το 2019 και 2020 πολύ συγκεκριμένα μέτρα της τάξης του 1% για τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και 1% για μείωση του φορολογικού, του ύψους του αφορολογητού, σημαίνει ότι αυτομάτως θα έχουμε μείωση των εισοδημάτων από αυτά τα μέτρα. Ωραία, σε σημαντικό. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, ξέρουμε ότι ό,τι γίνει θα αφορά από το 20. Από το 19 και το 20 και μετά. Όχι, 19 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα. Αλλά για 5 χρόνια θα έχουμε πλεώνασμα της τάξης του 3,5%. Έτσι υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για 5 χρόνια. Το πιο λογικό φαίνεται. Άρα, τώρα, μέχρι και το 22. Και συνεπώς για ό,τι καλύτερο και η βελτίωση ενδεχομένως θα μετράμε από το 22 και μετά. Όσον αφορά τα εισοδήματα τα υπάρχοντα. Βεβαίως, εάν υπάρξουν παραδείγματος χάρη ορισμένα αντίμετρα, δηλαδή μείωση του φορολογικού συντελεστή της πρώτης κλίμακος από 22 στο 20, παραδείγματος χάρη να πιάσουν τα 3,5%, αυτές οι ομάδες οι οποίες είναι σε αυτή την κατηγορία θα έχουν κάποιο όφελο. Θα έχουν ένα όφελο, στο οποίο όμως πρέπει να συμψηφιστεί με τις απώλειες που θα έχουν από τα άλλα δύο μέτρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και εκεί αν υπάρχει επί της ουσίας ουσιαστικό όφελος. Σύνθετα οικονομικά προκύπτουν από εκεί. Ναι, δεν είναι σύνθετα, είναι απλά, αλλά. Είναι απλά για σας. Ναι, δεν είναι απλά για τον κόσμο. Επί της ουσίας θέλω να σας πω, κύριε Κουτζάνη, ότι πάμε σε ένα υπόδειγμα όπου οι αμοιβές εργασίας. Εγώ θα ήθελα να μου το συνδέσετε αυτό με το επόμενο ερώτημα. Αμέσως. Ότι οι αμοιβές εργασίας δεν θα αυξάνονται. Γιατί θα πηγαίνουν συνέχεια μειούμενες. Εγώ θα σας πω ότι από τα λίγα οικονομικά που ξέρω, γιατί ως φοιτητής τα έχω κάνει και όχι όπως εσείς ως καθηγητής, με πλεονάσματα της τάξης του 3,5% που εξορισμού έχουν ηφαισιακό αποτέλεσμα στην οικονομία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγάλουμε ανάπτυξη. Δηλαδή θα είναι, αν όχι παράδοξο, πάντως νομίζω παγκόσμια πρωτοτυπία. Και κυρίως αν τη βγάλει σε βάθος χρόνου. Κοιτάξτε, ιστορικά υπάρχουν χώρες που έχουν βγάλει πλεονάσματα 3,5% και για 10 χρόνια, αλλά υπό άλλες συνθήκες. Παραδείγματος χάρη το Βέλγιο έχει βγάλει, αλλά όχι με αυτή την ανεργία και με, αυτό το, και με αυτή την ύφεση που έχουμε περάσει 7 χρόνια. Κοιτάξτε, ποιο είναι το σκεπτικό. Το σκεπτικό είναι ότι η ανάπτυξη δεν θα προέλθει από την αύξηση των αμοιβών εργασίας. Θα προέλθει από την μείωση της ανεργίας. Πρωταρχικά, η οποία μείωση της ανεργίας θα δημιουργήσει μισθούς πάρα πολύ χαμηλούς. Της τάξης των 400, 500, 300, δεν ξέρω εγώ, μερικής απασχόλησης κτλ. Είδαμε λοιπόν μια ιδιωτική κατανάλωση η οποία αυξήθηκε με το 2000. Θα αύξηση του συνολικού εισοδήματος ή θα έχουμε μια μοίρασμα της υπάρχουσας πίτας. Θα έχουμε μια αύξηση του εισοδήματος, αλλά η κατανομή του εισοδήματος θα είναι εις βάρος της εργασίας και υπέρ του κεφαλαίου. Παραδείγματος χάρη, εάν δείτε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, θα δείτε ότι το μερίδιο της εργασίας συνεχώς βαίνει μειούμενο και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Βαίνει μειούμενο. Άρα θα έχουμε μια κατάσταση, ένα υπόδειγμα το οποίο θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν θα γίνονται επενδύσεις από Έλληνες επιχειρηματίες λόγω ότι μειώνονται οι αμοιβές εργασίας, άρα αυξάνει η παραγωγικότητα, αλλά με αυτόν τον τρόπο, και επιτρέπει την αύξηση του ποσοστού κέρδους, ή από άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα έρθουν στην Ελλάδα να εκμεταλλευτούν τις ιδιωτικοποιήσεις
και την πώληση της δημόσιας περιουσίας. Σε αυτό το υπόδειγμα πάμε. Mm. Δεν πάμε σε ένα υπόδειγμα το οποίο κινητήρια μοχλός της μεγένθησης της οικονομίας θα είναι οι αμοιβές των εργαζομένων, οι συντάξεις κτλ. Δηλαδή δεν θα υπάρχει. Δεν μου κάνει και πολύ αριστερό πάντως. Σαφέστατα είναι άκρος νεοφιλελεύθερο. Γιατί το λέτε αριστερό, ούτε κεντρό δεν είναι. Είναι άκρος νεοφιλελεύθερο. Είναι μια αριστερή κυβέρνηση που θα εφαρμόσει αυτό το μοντέλο ή που ξεκινάει, βάζει τις βάσεις για να εφαρμοστεί. Σίγουρα μια αριστερή κυβέρνηση και η οποία. Με αυτή την έννοια δεν καταλαβαίνω γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα το ανατρέψει. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανατρέψει απολύτως τίποτα. Απλώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να επιτείνει τις επιδράσεις αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, μειώνοντας περαιτέρω τη φορολογία των επιχειρήσεων προκειμένου να, αν μπορέσει να αυξηθεί γρηγορότερα το εισόδημα, χωρίς να ενδιαφέρεται για την κατανομή του εισοδήματος. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια ακριβή, αν δεν κάνω λάθος, αν να με διορθώσετε, θέση ότι περιμειώσεως του ελληνικού δημοσίου. Επομένως, η μείωση του ελληνικού δημοσίου, παρότι. Για μειώσεις δαπανών. Ναι, ωραία. Τώρα, μειώσεις βέβαια, δαπανών. Μένει τώρα, να εξειδικευθεί αυτό. Οι μειώσεις δαπανών του δημοσίου. Εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε πάλι να μιλάμε για το σπάταλο ελληνικό κράτος. Θυμόμαστε και το 2005 και το 2000. Ναι, λοιπόν, έχει μειωθεί πάρα πολύ το ελληνικό δημόσιο. Mm. Ακόμα και οι λειτουργικές δαπάνες έχουν μειωθεί. Ωραία, πόσα θα τις μειώσει, 700 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Και τι, θα σωθεί η Ελλάδα από αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, όμως, σας επαναλαμβάνω ότι το υπόδειγμα στο οποίο πηγαίνουμε θα έχει αυτό το χαρακτήρα. Θα είναι πλήρως εξαρτημένο από τις επενδύσεις, κυρίως τις ξένες ή τις επιχειρηματικές επενδύσεις, σε μια προσπάθεια έτσι, να έχουμε μια μεγένθηση της οικονομίας, αλλά όχι μια ανάπτυξη της οικονομίας. Όταν λέω ανάπτυξη, εννοώ μια ανάπτυξη όπως την έχουν ζήσει οι ευρωπαϊκές χώρες τη δεκαετία του 70, του 60, του 80. Δηλαδή μια ανάπτυξη στην οποία θα υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο θα υπάρχει μια συλλογικότητα, το οποίο θα υπάρχει μια αναδιανομή του εισοδήματος και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Αυτό είναι το υπόδειγμα στο οποίο πηγαίνουμε με βήμα σταθερό. Mm. Από την άλλη μεριά, αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από την αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης των μέτρων 2% του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε συγκεκριμένη στόχευση. Δηλαδή, σημείωση της συνταξιδοτικής δαπάνης και τη μείωση του αφορολόγητου. 1% και 1%. Προσέξτε, από τη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλάει ότι το πρωτοτενές πλεόνασμα 3,5% για πολλά χρόνια δεν είναι διαχειρίσιμο στην Ελλάδα, δεν είναι διατηρήσιμο, και λέει ότι το καλύτερο από όλα θα ήταν το 1,5%, αλλά παρόλα αυτά επιμένει στη μείωση της συνταξιδοτικής δαπάνης κατά 1% και τη μείωση του αφορολογίτου κατά 1%, αυτό σηματοδοτεί το θεωρητικό λόγο, το θεωρητικό οικονομικό υπόδειγμα που υποκρύπτεται πίσω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε το κράτος να μην έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα, οι συντάξεις να μην έχουν αναδιανεμητικό χαρακτήρα και επίσης όλοι όσοι συμμετέχουν, έχουν εισοδήματα, πρέπει να καταβάλουν ανεξαρτήτως εάν μπορούν να ζήσουν ή δεν μπορούν να ζήσουν, να καταλάβουν. Όσοι λοιπόν από αυτούς πάνε στην άκρη και δεν μπορούν να ζήσουν, θα υπάρχει αυτό το είδος της φιλανθρωπίας, αυτό το λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο που δεν έχει, ναι, που δεν θα έχει καμία σχέση με το κοινωνικό κράτος που έχει μια λειτουργία κοινωνική και πρωτίστως οικονομική στην αναπαραγωγή του εισοδήματος, αλλά θα έχει μια φιλανθρωπική, ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πάρτε και εσείς 200 ευρώ ή ένα σάντουιτς για να μην πεθάνετε. Υποθέτω ότι εκεί κατατείνουν τα αντίμετρα στα οποία επιμένει αυτό η κυβέρνηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, διότι εγώ πιστεύω ότι και τα αντίμετρα, αν διαβάσετε προσεκτικά το μνημόνιο που γράφτηκε τον Ιούλιο του 2015, είναι σαφέστατα προσδιορισμένα και τα αντίμετρα εκεί. Mm. Διέπονται από τη λογική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλιστα. Ωραία, εγώ κρατάω τώρα. Ωραία, δεν είναι καθόλου ωραία. Κρατάω ότι μέχρι το 22 θα έχουμε την κατάσταση την οποία έχουμε και μετά, ακόμη και αν μπούμε σε μια φάση μεγέθυνσης, δεν θα είναι ανάπτυξη. Θα είναι μια μεγέθυνση με χαμηλούς μισθούς, ακόμη και αν υπάρξει μείωση της ανεργίας. Και με χαμηλούς αμοιβές εργασίας και συντάξεις. Ναι. Έχετε την εντύπωση ότι δεν θα μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις? Θα μειωθούν εάν δεν υπάρξουν αλλαγές.
Άρα, προσέξτε να σας πω μια κουβέντα. Αυτό το οποίο έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι διασώτες. Για εξάπλωση της φτώχειας και επέκτασή της σε βάθος χρόνου. Σαφέστατα. Θα υπάρχουν μια χώρα χαμηλών μισθών. Μια χώρα χαμηλών αμοιβών εργασίας. Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί, να βρεθεί το κατώτερο σημείο ισορροπίας. Δεν υπάρχουν κατώτατα σημεία ισορροπίας με αυτόν τον τρόπο. Διότι το ένα φέρνει το άλλο και συνεχώς πάμε προς τα κάτω. Ήταν ένα από τα πρώτα που είχε πει η κυρία Λαγκάρντ όταν είχε αναλάβει κάποτε. Γιατί να έχετε περισσότερα, ας πούμε, από τη Βουλγαρία και μας φαινόταν εξωφρενικό εκείνη την εποχή. Εντάξει, μπορεί να μην φτάσουμε στα επίπεδα της Βουλγαρίας, αλλά ότι θα συνεχίσουμε να πέφτουν οι μισθοί, εξάλλου πέφτουν οι μισθοί. Έτσι. Δηλαδή, συνεχώς πέφτουν και οι συντάξεις πέφτουν και θα δείτε τώρα από το 19, αν εφαρμοστούν τα μέτρα, που θα εφαρμοστούν τα μέτρα ανεξαρτήτως το τι λέγεται, θα δείτε ότι οι μισθοί θα έχουν, οι συντάξεις και αυτές θα έχουν μια απώλεια. Οι συντάξεις όμως είναι μια δαπάνη η οποία στη λογική τούτης της κυβέρνησης παίζει ένα μεγάλο ρόλο από τη μεριά της ζήτησης. Mm. Δηλαδή συμμετέχει στην αναπαραγωγή του εισοδήματος. Αυτό είναι σίγουρο ότι συμμετέχει. Mm. Το να πάρουμε χρήματα από αυτούς και να τα δώσουμε ή εν πάση περιπτώσει να αφήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία να εξαπλώνεται για να βρεθούν νέες θέσεις εργασίας, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει. Ναι, δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή όλες οι προσπάθειες που γίνονται τη μεριά της προσφοράς. Ενώ το δεδομένο είναι η αφέμαξη και της δημόσιας και της ιδιωτικής κατανάλωσης, το ζητούμενο είναι να έχεις και αυτού του είδους. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να λυθεί. Κοιτάξτε, τώρα ας αφήσουμε τα βαριά οικονομικά, ας πούμε, ή τα σοβαρά οικονομικά, εντός εισαγωγικών τα σοβαρά. Εγώ θα ήθελα για να το κλείσουμε αυτό να σας πω μόνο αυτό που μου έλεγε προηγουμένως ο κύριος Καραγκούνης που ήταν εδώ της Νέας Δημοκρατίας, ότι εμείς δεν θα το εφαρμόσουμε αυτό, θα απαιτήσουμε και θα επιβάλλουμε 2% πλεονάσματα. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ στον κύριο Καραγκούνη. Μια πολιτική άποψη θα το δούμε. Καλό θα ήταν πάντως να το κάνει. Καλό θα ήταν. Άριστο. Όχι άριστο, αλλά θα το δούμε. Αυτή η κυβέρνηση. Θα το δούμε. Να πούμε όταν αν θα γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, πω όποτε εκείνη και να έρθει να δούμε. Mm. Θέλω να σας πω όμως και ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι τρομακτικό. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρωστάει. Είτε στο δημόσιο, είτε στις τράπεζες, είτε στις ΔΕΗ, είτε στο ΕΝΑ. Ναι, πάνω από 1,5 ΑΕΠ. Ξέρω εγώ πόσο είναι. Πάρα από 1,5, 2 ΑΕΠ κοντά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί αυτό το φαινόμενο. Mm. Δηλαδή στη ΔΕΗ, στο δημόσιο, στη φορολογία. Εντάξει, θα υπάρχουν οι κατασχέσεις. Έγιναν κατασχέσεις. Συνεχίζεται η κατάσχεση. Και μέχρι ποιο σημείο να μου θα βρει η κατάσχεση. Και αυτοί οι οποίοι πληρώνουν μέχρι τώρα, μέχρι πότε θα μπορούσαν να πληρώσουν. Mm. Άλλο ένα σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε. Μία αποτελεσματικά δάνεια, αυτά τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Πώς θα λυθούν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο γιατρικό εάν δεν υπάρχει μία αύξηση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Και η αύξηση της χρηματοδότησης δεν είναι μόνο μία χρηματοδότηση διαμέσου των επενδύσεων. Mm. Δεν γίνεται με αυτό μόνο τον τρόπο. Mm. Έτσι, πρέπει να υπάρχει και μία χρηματοδότηση, μία αύξηση της ρευστότητας και στην κατανάλωση. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Πού θα βρεθούν οι πόροι για να διοχετευτούν στην κατανάλωση. Αυτό λέω, ότι τώρα πού θα βρεθούν είναι ένα θέμα. Η συνεχιζόμενη πολιτική της λιτότητας ή, εν πάση περιπτώσει, της συνεχούς δημοσιονομικής προσαρμογής, γιατί προσέχτε, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να προσαρμόζεται δημοσιονομικά. Συνεχίζει. Η μόνη. Έτσι. Η μόνη. Επομένως, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Εάν όλα πάνε καλά, σε σχέση με το πρόγραμμα εννοώ καλά, θα πάμε σε αυτό το υπόδειγμα το οποίο σας είπα. Αλλιώς. Πάντως, παρακολουθώντας λίγο και τις άλλες χώρες που ήταν σε μνημόνιο, το θυμίζω συνέχεια οι επικριτές της κυβέρνησης, ακόμη και η συντηρητική Ισπανία έχει δώσει τα τελευταία 2 χρόνια αυξήσεις στις συντάξεις. Όπως και η Πορτογαλία. Η συντηρητική Ισπανία, θα πρέπει να πείτε σε αυτούς που υποστηρίζουν, έτσι ας κοιτάξουν καλά τα στοιχεία, να δείτε ότι όποια ανάπτυξη επέτυχε, την επέτυξε επειδή αύξησε τα ελλείμματα. Να. Και αύξησε τα ελλείμματα διότι έκανε αυξήσεις. Έτσι. Έριξε χρήμα, αύξησε τη ρευστότητα κτλ. Γι' αυτό αύξησε και τα ελλείμματά της. Γι' αυτό είχε και μια αύξηση του ΑΕΠ. Παρομοίως και η Πορτογαλία. Παρομοίως και η Πορτογαλία. Όπως νομίζω και η Ιρλανδία.
Η Ιρλανδία είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, τελείως διαφορετική. Στις χώρες πάντως, ενώ η Ελλάδα έχει χάσει 25 με 30% του ΑΕΠ της από τα δημοσιονομικά προγράμματα αυτά που εφαρμόζονται, σε αυτές τις χώρες δεν ήταν περισσότερο από 10 με 15%. Αθεστικά η απώλειά τους. Και λιγότερο, 10-12% ναι, περίπου. Δηλαδή, ναι. Η αστοχία σε αυτά τα προγράμματα, αν υπήρχε, σε καμία περίπτωση δεν ήταν συγκρίσιμη με το ελληνικό. Ναι, ήτανε, το ελληνικό πρόγραμμα ήταν. Να μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά θέλω να σας πω. Όχι για να κοιτάξουμε το παρελθόν, αλλά για να δούμε ότι. Πολλοί παράγοντες. Δεν βγαίνει μέχρι τώρα, γιατί να βγει από εδώ και πέρα. Γιατί να βγει από εδώ και πέρα. Έχετε δίκιο. Και εάν αυτές οι χώρες πετύχανε κάτι εγκαταλείποντας με την ανοχή του Βερολίνου για πολιτικούς λόγους αυτό το μοντέλο της λιτότητας, γιατί τελικά δεν γίνεται και στην Ελλάδα. Τώρα πολιτικό είναι στο τέλος του ερώτημα, το καταλαβαίνετε. Πολιτική οικονομία είναι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεν μπορώ μάλλον να σας απαντήσω γιατί δεν γίνεται και στην Ελλάδα, γιατί δεν επιτρέπεται και στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα φαίνεται. Ως παράδειγμα για τιμωρητικούς λόγους. Πιθανόν για τιμωρητικούς λόγους. Δεν είναι θέμα μόνο τιμωρητικών λόγων. Είναι θέμα ότι η Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική. Και το πολιτικό σύστημα είναι διαφορετικό. Και τα προβλήματα που είχε ήταν διαφορετικά. Εμείς, παραδείγματος χάρη, η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν είχε δημόσιο χρέος. Είχε 60-65%. Δεν είχε δημόσιο χρέος. Ούτε είχε τόσο τρομακτικά ελλείμματα στο ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών. Η Πορτογαλία ειδικά είχε ένα μικρό ρυθμό μεγέθησης της οικονομίας. Κρατώ σαν συμπέρασμα την άποψή σας λοιπόν, οικονομολόγος, είστε άποψη είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο. Και όχι αυτό το μοντέλο το οποίο δείχνει ότι και αυτή η κυβέρνηση από υποχρέωση κατά την άποψή μου συνεχίζει να ακολουθεί. Ναι, δεν κρίνω την κυβέρνηση με την έννοια αυτή, εξαναγκάζεται. Ούτε εγώ, αυτό λέω. Εκείνο το οποίο, μάλιστα εγώ το λέω και στους πολιτικούς. Ότι... Ακούστε, εκείνο που έχει σημασία καμιά φορά στην πολιτική συζήτηση, έτσι, να λέγεται μια αλήθεια, δηλαδή όχι να κάνουμε πολιτική επικοινωνία, έτσι. Αν μπορούμε να πούμε την άποψή μας άφοβα, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Αυτό το υπόδειγμα, αυτά τα μέτρα και αυτός ο τρόπος που λειτουργεί θα οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Είναι δεδομένο αυτό και πρέπει και θα εξαρτώμεθα συνέχεια από μια εξωτερική χρηματοδότηση. Άλλο πράγμα αυτό, το οποίο είναι σημαντικό. Ότι ακόμη και μετά το 18 που θα τελειώσει το πρόγραμμα, πάλι θα χρειαστούμε εξωτερική χρηματοδότηση, γιατί θα είναι ασύμφορο το να βγούμε στις αγορές, ακόμη για να το πετύχουμε. Αυτό θα είναι δραματικό. Μάλιστα. Αυτό κατά την άποψή μου θα είναι το τέλος της ιστορίας. Εάν το 18 δεν καταφέρουμε, έστω και με υψηλότερο κόστος, να βγούμε στις αγορές για να αποκτήσουμε ένα στοιχειώδες βαθμό ελευθερίας, θα είναι τραγικό. Οι εναλλακτικές που βλέπω εδώ πέρα, η μία είναι που δεν θα σας βάλω, εάν θα πρέπει να βγούμε από το ευρώ. Αλλά είναι ξεχωριστή και μεγάλη συζήτηση. Η άλλη είναι εάν έχουμε ελπίδες να αλλάξει αυτό το μοντέλο οικονομικής πολιτικής της ασφυκτικής λιτότητας και ιδίως σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ας αφήσουμε τη συζήτηση τώρα για το ευρώ, γιατί είναι φορτισμένη κτλ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε καμία έξοδο από το ευρώ, όχι μόνο για οικονομικούς, αλλά και για χιλιάδες άλλους λόγους. Έτσι. Ας πάμε στο δεύτερο που είναι σημαντικό. Εάν υπάρχει πιθανότητα να μεταβληθεί η κατάσταση και η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική σήμερα στην Ευρώπη. Και το ερώτημα εδώ είναι γαλλικές εκλογές, έτσι. Το ερώτημα λοιπόν το κατάλαβα, είναι οι γαλλικές εκλογές. Λοιπόν, αισθάνεστε, να το κάνω εγώ και ρητορικά το ερώτημα, να το απευθύνουμε σε εσάς ρητορικά, αισθάνεστε ότι ο πιθανότερος υποψήφιος, ο οποίος θα γίνει πρόεδρος, ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν, έχει πει κάτι ή εν πάση περιπτώσει έχει τη δυνατότητα να σταθεί σαν ίσως προς ίσον με την Γαλλία, με την Γερμανία της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Εγώ έχω μια άποψη η οποία είναι σκληρή, ότι ένας τραπεζίτης ο οποίος πήγε και υπέβαλε ήδη τα σέβη του στο Βερολίνο δεν έχει πει πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι μια δημοσιογραφική αν θέλετε άποψη, σεβαστή, συμβολική, έχει το συμβολισμό της κτλ. Σαφέστατα, αλλά εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω ακούσει κάτι το συγκεκριμένο από τη μεριά του κυρίου Μακρόν, παρότι έχει ψελίσει ορισμένα πράγματα ότι κάτι πρέπει να γίνει, ενώ κατά την άποψή μου θα έπρεπε το κύριο πρόβλημα σήμερα της Ευρώπης να τεθεί από τον δεύτερο εταίρο
του γαλλογερμανικού άξονα, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της Ευρώπης. Οι Γερμανοί έχουν μια άποψη. Οι Γάλλοι ποια άποψη έχουν για αυτά τα πράγματα? Mm. Αυτό δεν λέγεται, δεν έχει υποθεί. Και αυτό είναι το σημαντικό. Προσέξτε στη Γαλλία. Οι αντιστάσεις ενάντια σε αυτή την κατάσταση, την οικονομική πολιτική που έχει επιβάλει η Γερμανία, mm. της συνεχούς δημοσιονομικής προσαρμογής, έτσι, είχε τόσο τους ψηφοφόρους της Λεπέν, του Μελανσόν, τους ψηφοφόρους του Ντιμπόν που πήρε 6% άλλου δεξιού ακραίου αντιπροσώπου. Mm. Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, είναι 20 και 21, 41 και 46 και κάτι άλλο από εδώ και από εκεί, 46, 45, 46%. Δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική ομάδα, κατηγορία του πληθυσμού, η οποία κάτι θλέει. Φαντάζομαι εκεί αθρίζονται και οι κομμουνιστές. Ναι, σίγουρα, είναι μέσα στο Μελανσόν. Ναι. Είναι μέσα στο Μελανσόν. Λοιπόν, κάτι λένε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή η πραγματικότητά τους, άσχετα εάν χειραγωγούνται από τη Λεπέν ή αν χειραγωγούνται από κάποιον άλλον, ναι, αλλά η πραγματικότητά τους κάτι λέει. Mm. Και το βασικό πρόβλημα που λέει η πραγματικότητά τους είναι ότι εδώ, αυτό το υπόδειγμα το οποίο έχει φτιαχθεί στην Ευρώπη και το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν πάει καλά. Μας δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή έχουμε από τη μια μεριά μια άναρχη παγκοσμιοποίηση, στην οποία εσείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πολιτικές ελίτ υποσχεθήκατε ότι θα μας προφυλάξετε από το 1992-93. Από τις αρνητικές επιπτώσεις τουλάχιστον. Και, ναι, από τις αρνητικές επιπτώσεις. Και αντί να μας προφυλάξετε, μας βάζετε συνέχεια όλο και πιο πολύ και στην άναρχη παγκοσμιοποίηση, αλλά και κάτι άλλο ακόμα. Έτσι, σε μια ηγεμονία γερμανική, η οποία μας δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Γιατί η κύρια χώρα που ευνοείται από αυτό το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης είναι η Γερμανία. Η Γερμανία, αυτή τη στιγμή η Γερμανία και μια σειρά μικρές χώρες γύρω-γύρω, ας πούμε, δημιουργούνται, αλλά είναι η Γερμανία. Αυτό λοιπόν που κατά την άποψή μου θα έπρεπε, και εδώ αυτό δεν είναι ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε κεντρό, ούτε διαγώνιο. Mm. Έτσι, θα έπρεπε ένας ο οποίος είναι υποψήφιος της Προεδρικής Δημοκρατίας, η οποία σας είπα τι είναι, και είναι η μόνη η οποία μπορεί να ταράξει λίγο τα νερά, έτσι, δεν εκφράζεται και λέει ορισμένα πράγματα, να μειώσω λίγο τους φόρους, να απολύσω λίγο τους δημόσιους υπαλλήλους, να δώσω 500 ευρώ στους νέους εγκατασταρά. Όλα αυτά δεν τα κρίνω, δεν λέω αν είναι λάθος ή σωστά. Αλλά το ουσιαστικό πρόβλημα είναι αυτό. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω σε έναν... Το ουσιαστικό πρόβλημα για την Γαλλία είναι η ισχύ να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την Γερμανία. Αυτό το βάζει η Λεπέν. Σαφέστατα, αλλά δεν... Κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω αν το έβαζε και ο Μελανσόν, όπως νομίζω. Το βάζει και ο Μελανσόν. Το βάζει και ο Μελανσόν. Απλά λέω ότι πια δεν είναι στο δεύτερο γύρο. Ναι, αλλά αφήστε τι βάζει η Λεπέν και τι βάζει ο Μελανσόν. Τι βάζουν ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος ψηφίζει. Εγώ είμαι ενάντια στις Λεπέν για χιλιάδες λόγους. Έτσι δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω τη Λεπέν. Κάνοντας μια επιφανειακή ανάλυση, θα έλεγα ότι βλέπω ότι ο κόσμος αποδοκίμασε τον Ολάντ. Ακριβώς λόγω αυτής της σχέσης που κράτησε απέναντι στη Γερμανία, για το μόνο που πήρε, ας πούμε, ήταν μια εξαίρεση. Μα το ίδιο έκανε και ο Σαρκοζή προηγουμένως. Ναι, ακολούθησε τον δρόμο του Σαρκοζή. Έτσι, παίρνοντας μόνο, ας πούμε, εξαίρεση από το Δημοσιονομικό Σύμβουλο Σταθερότητας για τα ελλείμματα. Και ενώ τον καταδίκασε ώστε να μην είναι καν υποψήφιος, επιλέγει έναν διάδοχο που κινείται στον ίδιο δρόμο. Κατά πάσα πιθανότητα, και εδώ είμαστε, θα το δούμε. Ενώ έχει δύο εναλλακτικές τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Τη μία που εκφράζει η Λεπέν, την άλλη που εκφράζει ο Μελανσόν. Καλά, δεν μπορούμε να πάμε τώρα στη Λεπέν, έτσι ήμαρτον. Προς Θεού. Γιατί? Διότι η Λεπέν είναι όχι μόνο ακραδεξιά, αλλά έχει και ρατσιστικά στοιχεία μέσα, παρότι έχει αλλάξει κτλ. Mm. Έχει απόψεις οι οποίες δεν συμβαδίζουν με αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου ως δημοκρατία, έτσι, σε καμία περίπτωση, σε έναν δημοκρατικό κεκτημένο που υπάρχει στην Ευρώπη, παρότι και αυτό έχει μειωθεί και έχει συρρυκνωθεί. Οπότε είναι καλύτερα ένας πρόεδρος παρακολούθημα του Βερολίνου. Το θέμα είναι το εξής, κύριε Κουζάνη. Γιατί προσέξτε, εδώ πέρα μου βγαίνει ένα παράδοξο. Περιμένετε. Μια πολιτική λιτότητα. Αυτή η πολιτική λιτότητα με τις διαμαρτυρίες που δημιουργεί στην κοινωνία εκτρέφει φαινόμενα όπως τη Λεπέν. Και στο τέλος ξαναευνοείται, γιατί βάζει σαν αντίπαλο δέος την Λεπέν που εκείνη δημιούργησε. Σας λέω και εγώ ότι δεν με ενδιαφέρει, ας βγει η Λεπέν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί, δεν είναι έτσι. Γιατί αν βγει η Λεπέν, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Έτσι. Δεν πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και σε μια κατάσταση που ξέρουμε δεδομένα. Θα φέρω μια λογική. Μια στιγμή έτσι, να σα πω κάτι. Δεν θέσω ότι αυτή είναι η δική μου, αλλά η οποία πάνω κάτω είναι και η λογική η οποία επικράτησε και στην Αμερική με τον Τραμπ και μια διαφορά.
διαφορετική εκδοχή τηρωμένων όλων των αναλογιών κτλ. Ναι, είναι διαφορετικό ο Τραμπ τώρα. Αγγλία, έτσι, δεν έχει καμία σχέση. Τώρα, η άκρα δεξιά της Γαλλίας έχει ιστορία. Μην κάνουμε συζήτηση. Καμιά φορά πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το τι είναι η άκρα δεξιά της, δηλαδή η ιστορική άκρα δεξιά και τι εκφράζει και η νέα δεξιά της Αγγλίας. Ναι, αλλά εκεί που εκφράστηκε κυρίως ήταν με τον De Gaulle. Επί De Gaulle, όταν λειτουργούσαν όλες αυτές οι ομάδες. Δεν είχε ποτέ κυβέρνηση, διακυβέρνηση στη Γαλλία η άκρα δεξιά. Όχι, σαφέστατα, εντάξει. Αλλά ως ρεύμα ιδεολογικό δεν είναι τωρινό. Έδρασαν στο Αλγέρι, μεταφέρθηκαν μετά στο εσωτερικό της Γαλλίας κτλ. Ωραία, μην πάμε τώρα στην ιστορία. Απλά είπα ότι η άκρα δεξιά, το ιδεολογικό ρεύμα της άκρα δεξιά στη Γαλλία έχει ρίζες. Δεν είναι τωρινό, είναι από τον προηγούμενο αιώνα. Από το 19ο αιώνα. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Εδώ είναι το θέμα το εξής. Πώς αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, αυτές οι πολιτικές ελίτ, όπως είπατε, δημιουργούν εξαντανακλάσεως φαινόμενα σαν τη Λεπέν. Δημιουργούν έτσι εξαντανακλάσεως φαινόμενα σαν τη Λεπέν, η οποία εκφράζει και μια σειρά πράγματα που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι σωστά. Και την άλλη μεριά, πάντοτε καταφέρνει να βάλει ως αντίπαλό της στο τελευταίο στάδιο έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εκφράζει ένα πολιτικό αφήγημα στέρεο που η βάση του θα είναι τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Εγώ δεν λέω να είναι δεξιός, αριστερός, κέντρος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει την πραγματικότητα σήμερα που υπάρχει και η πραγματικότητα είναι ότι η Γαλλία έχει τεράστια προβλήματα στην οικονομία της και στην κοινωνία της, ότι η Γερμανία δεν μπορεί συνεχώς να επιβάλλει την άποψή της. Εάν η Γαλλία δεν κουνήσει το χέρι της, ποιος θα το κουνήσει, η Ελλάδα ή η Λιθουανία? Και άρα εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Το είπατε, το πενιχθήκατε. Πώς, εν πάση περιπτώσει, το σύστημα, εντός εισαγωγικών το σύστημα, καταφέρνει να βάλει ως αντίπαλο της Λεπέν έναν άνθρωπο, έναν υποψήφιο, ο οποίος και ανθρωπολογικά, αν θέλετε, φαίνεται ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί στον κύριο Σόιμπλε. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό το ερώτημα, γιατί έχουμε διαφορετικές απαντήσεις άμα θα συνεχιζόθανε, κλείνουμε την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ εγώ που ήσασταν εσύ. Κυρίες και κύριοι, αύριο πάλι μαζί, εμείς εδώ, ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος, με τους καλεσμένους του, και αύριο το πρωί, κόντρα νιούς απερίπτερα, κόντρα νιούς.gr, 24 ώρες ενημέρωση. Καλή σας νύχτα.